τη δυνατότητα και απογευματινές ώρες αλλά και κάποιες ώρες τα Σάββατα και τις Κυριακές να μπορούν να κάνουν τεστ για τον κορονοϊό στα σταθερά σημεία του ΕΟΔΗ έχουν οι πολίτες. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο υπεύθυνος του ΕΟΔΗ στο Ηράκλειο ανέφερε ότι είναι σημαντικό να γίνονται τεστ προκειμένου να υπάρξει ακριβή εικόνα για την πορεία του κορονοϊού, σημειώνοντας ότι μάλλον διακρίνεται μια καλύτερη αποτύπωση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Μπορώ να πω με κάποια επιφύλαξη ότι βελτιώθηκε, βλέποντας τις νοσηλίες. Άρα και με τα σχολεία νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε πολύ από τη στιγμή που έχουμε κατά νου ότι ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία και ότι πρέπει να προσέχουμε. Όπως εξήγησε ο κύριος Μαματζάκης, πλέον με τη δυνατότητα διεξαγωγής και μοριακών τεστ αποκτάται η ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα και για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού με αποτελέσματα που έχουν απόλυτη ακρίβεια. Τώρα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και PCR τεστ. Κατά αυτόν τον τρόπο κάνουμε έναν τρόπο ανίχνευσης του ιού και ιχνηλάτησης στον νομό Ηρακλείου. Οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ ταυτόχρονα πραγματοποιούν τεστ και σε περιοχές Δήμων σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει επισκέψεις και διεξαγωγή τεστ και σε επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να βγάλει από το μυαλό του τα τεστ. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν η μεγάλη του έκπληξη που βγήκε θετικός. Διότι ήταν πλήρως ασυμπτωματικός. Και αυτά είναι τα άτομα τα οποία διαδίδουν. Κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ σήμερα βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ομίλου της Κρήτη TV, όπου διεξήχθησαν δεκάδες τεστ στους εργαζόμενους. Το οφείλαμε σε εσάς. 2,5 χρόνια είστε δίπλα μας. Μας βοηθάτε, έρχεστε όπου έχουμε πάει. Μέσα από εσάς διαδίδουμε πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Τώρα λοιπόν που έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο θα περάσουμε από όλες τις δομές που τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον τύπο, είτε είναι έντυπος είτε είναι ηλεκτρονικός, και θα κάνουμε αυτή. Όπως επίσης σήμερα πήγαμε και σε μια επιχείρηση της βιομηχανικής. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Όπου μπορούμε θα πηγαίνουμε.